Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό μάθημα Dyslexia and Education του Speak Greek Academy. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα από υπολογιστή και πώς είναι δομημένο το υλικό του μαθήματος. Αν επιλέξετε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να κάνετε από εκεί το μάθημά σας, το περιβάλλον είναι διαφορετικό και δεν καλύπτεται στο συγκεκριμένο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η κεντρική σελίδα του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη. Το μενού στα αριστερά, το οποίο πρόκειται ουσιαστικά για τα περιεχόμενα του μαθήματος, και το κυρίως μέρος που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σας. Αν επιλέξετε ένα οποιοδήποτε τμήμα ενός μαθήματος, για παράδειγμα, παραδείγματα γραφής, ανάλυση, από την ενότητα χαρακτηριστικά και παραδείγματα, στο κεντρικό μέρος της οθόνης σας θα εμφανιστεί το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν θέλετε να κλείσετε το μενού περιεχομένων για να εστιάσετε στο κυρίως μέρος, μπορείτε να επιλέξετε το Χ. Αν θέλετε να το επανεμφανίσετε, απλά επιλέξτε το νέο κουμπί που έχει εμφανιστεί στη θέση του Χ. Μόλις ολοκληρώνετε ένα μάθημα, επιλέξτε Mark as Done, ούτως ώστε να γνωρίζετε ποια μαθήματα έχετε ολοκληρώσει την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Όταν επιλέγετε το κουμπί Mark as Done, το μάθημα στο μενού περιεχομένων θα εμφανίζεται με έναν πράσινο κύκλο. Ορισμένα μαθήματα έχουν τμήματα με διαδραστικές δραστηριότητες, όπως το τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην ενότητα γνωριμία με τη δυσλεξία. Επιλέξτε preview quiz και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας. Οι ερωτήσεις που περιέχονται στο κάθε quiz εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης σας για πιο γρήγορη πλοήγηση. Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις δραστηριότητες, με τουλάχιστον 80% επιτυχία, μπορείτε να κατεβάσετε το Certificate of Achievement για το αρχείο σας. Αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε.